Κύριε φίλη, μήπως θέλετε, και το ρωτώ καταρχήν τους συναδέλφους, να του δώσω το λόγο για 3 λεπτά να αναπτύξει την τροπολογία του, η οποία είναι υπουργική. Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον θα τύχει αποδοχής ευρείας, και να τοποθετήσετε όσοι θέλετε και επί της τροπολογίας, και να μην τον κρατήσουμε εδώ μέχρι αργά το μεσημέρι, αφού ήρθε πρωί-πρωί. 3 λεπτά σας φτάνουν. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Με την τροπολογία ζητούμε την έγκριση της Βουλής για να αντιμετωπίσουμε με χρήματα τα οποία έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, να αντιμετωπίσουμε κενά που υπάρχουν εκπαιδευτικού προσωπικού. Υπάρχει μια ιδιομορφία φέτος, το ΕΣΠΑ, που κάλυπτε το μεγάλο μέρος των αναπληρωτών, τις δαπάνες για τους αναπληρωτές, καθηγητές και δασκάλους, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για μεγάλες περιφέρειες όπως είναι η Αττική, όπως είναι το Νότιο Αιγαίο και όπως είναι και η Δυτική Μακεδονία. Συνεπώς, είμαστε αναγκασμένοι να βρούμε χρήματα από εθνικούς πόρους για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Σας ζητούμε λοιπόν να μας δώσετε δυνατότητα να αξιοποιήσουμε χρήματα προκειμένου σε σύντομο χρονικό διάστημα να προχωρήσουμε στις αναγκαίες προσλήψεις αναπληρωτών, ιδιαίτερα στην Αττική. Κατά προτεραιότητα έχουμε πει να είναι σε σχολεία ειδικής εκπαίδευσης, σε σχολεία, σε δημοτικά που είναι όπου υπάρχουν προβλήματα με τους δασκάλους και βεβαίως και στα ολοήμερα σχολεία. Θέλω να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν συνταξιοδοτηθεί περίπου 25.000 εκπαιδευτικοί και έχουν προσληφθεί περίπου 1.000. Πρόκειται δηλαδή για μια μεγάλη εκροή εκπαιδευτικού δυναμικού, που η οικονομική, η δημοσιονομική κατάσταση αλλά και επιλογές που γίνανε στο παρελθόν δεν επέτρεψαν την αναπλήρωσή του με μόνιμο προσωπικό. Χωρίς μόνιμο προσωπικό το σχολείο λειτουργεί με μεγάλες παθογένειες, σημαντικότερη από τις οποίες είναι η έλλειψη μιας σταθερής σχέσης ανάμεσα στον δάσκαλο και τον μαθητή. Αυτή η αναγκαία σταθερή σχέση που δημιουργεί και εμπιστοσύνη γύρω από το εκπαιδευτικό έργο, αντικαθίσταται από μια ευκαιριακή. Σήμερα ο ένας, αύριο ο άλλος, τώρα ο ένας, μετά ο άλλος. Αυτό το εκπαιδευτικό πρόβλημα που προκύπτει από την έλλειψη του ικανού αριθμού μόνιμων εκπαιδευτικών είναι ακόμη πιο ορατό στα σχολεία της ειδικής αγωγής. Εκεί όπου ο δάσκαλος είναι δεύτερος πατέρας για το παιδί και η δασκάλα δεύτερη μάνα. Εκεί όπου είναι αναγκαία η διαμόρφωση μιας ισχυρής σχέσης εμπιστοσύνης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν από τις προσωπικές καταστάσεις των παιδιών αυτών. Σας ζητούμε λοιπόν να μας δώσετε αυτή τη δυνατότητα. Καλύπτεται εν μέρη από τον προϋπολογισμό του 2015 και από το προσχέδιο του 2016. Δίνουμε μια υπόσχεση στη Βουλή ότι θα εργαστούμε ώστε να σταματήσει αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τα σχολιά να ανοίξουν με τους εκπαιδευτικούς στις θέσεις τους. Αυτό έχει να κάνει με προετοιμασία και του διοικητικού μηχανισμού του Υπουργείου, έχει να κάνει και με πολιτικές επιλογές έγκαιρες, έχει να κάνει επίσης και με την ανάγκη η πολιτεία, και εδώ μιλώ και ως κυβέρνηση, αναλόγως της προόδου των δημοσιονομικών, να αντιμετωπίσει την εκπαίδευση ως προτεραιότητα στο θέμα των μόνιμων προσλήψεων. Και βεβαίως έχει να κάνει με τη δέσμευσή μας μέχρι 31 Μαΐου να έχει λυθεί το πρόβλημα των αποσπάσεων εκτός αιθούσης, των αποσπάσεων εκπαιδευτικών εκτός αιθούσης, όπου, όπως ξέρετε, περίπου 4.000 εκπαιδευτικοί
δεν υπηρετούν στις οργανικές θέσεις μέσα στην αίθουσα, αλλά σε άλλες θέσεις, είτε που έχουν έμεση σχέση με την εκπαίδευση, είτε που είναι αμιγώς διοικητικές. Και πρόθεσή μας είναι, εάν εκπαιδευτικοί για πολλά χρόνια, για αρκετά χρόνια είναι εκτός αιθούσης, να τους δοθεί η δυνατότητα να μεταταγούν από το εκπαιδευτικό στο διοικητικό έργο της δημόσιας διοίκησης. Πάντως, και με αυτό τελειώνω, η υπόσχεση που δίδουμε ενώπιον της Ελληνικής Βουλής, για την οποία θα εργαστούμε και ελπίζουμε να πετύχουμε, είναι τα σχολιά του χρόνου να λειτουργήσουν χωρίς τα προβλήματα της τελευταίας δεκαετίας. Ευχαριστώ.